Σύντεκλε, από πίσω με έχει πάρει. Έλα να μα εμιλήσει. Θα μα εξηγήσει λοιπόν εσύ για το βούι. Μα για το βούι που μπήκε στα λόγια. Μα δεν το κατέβω. Ή τα εννοούμε δηλαδή ότι λέμε πω το βούι μπήκε στα λόγια. Το βούι δεν μπήκε στα λόγια. Ναι. Εγώ κατέβω σε βούι αγρότε. Α. Αυτά είναι τα βούια. Εσεί είστε δημόσιο υπάλληλο, δεν είστε αγρότε. Ναι, εγώ είμαι τύπο. Καλημέρα, κυρία μου. Εγώ είμαι αγρότη. Καλημέρα, καλημέρα. Ελάτε να μιλήσουμε. Να αναλύσουμε την κατάσταση. Ελάτε, κυρία μου. Το γέγιο σα μαρία. Ελάτε. Την κατάσταση. Καλημέρα να περάσετε και να είστε όλοι καλά. Είτε όπου να είναι βραδιά. Ήταν καλημέρα. Πέρασαν κιόλα. Πέστε μα εσύ. Τι να σα πω. Είτε θα γιονεί δηλαδή. Οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση. Να μα την αναλύσετε, ναι. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι το... Εγώ έχω γυρίσει τα 3/4 του κόσμου. Τα 3/4, δηλαδή ακόμη θέτε το 1/4. Λοιπόν, αυτό το χάλι που γίνεται στην Ελλάδα δεν γίνεται πουθενά. Ναι. Ένα αυτό. Και δεύτερον, δεν βρέθηκαν. Μην πολυκλείτε τη χέρα, σα με ζαλίζετε. Σταθερή τη χέρα. Τρεις-τέσσερις πραγματικά πολιτικοί άντρες να ενδιαφερθούν για το γενικό συμφέρον. Ναι. Όσοι μπήκανε και όσοι θα μπουν. Ελάτε, κυρία μου, ενδιαφέρονται. Ελάτε να ακούσετε για το πολιτικό συμφέρον. Σας παρακαλώ, ελάτε. Να κλέψουν, να φάνε, να φτιάξουν και 10 συγγενείς και να φύγουν. Καλή σας μέρα. Σας παρακαλώ, ελάτε. Δηλαδή τα 3/4 του κόσμου που λέτε ότι έχετε γυρίσει. Πείτε μας τα κατάκα μερικές χώρες που έχετε πάει δηλαδή. Δηλαδή αν θα ήμουν ένας άνθρωπος που θα ήθελα μια άλλη χώρα να ζήσω θα ήταν τα σκανδιναβικά κράτη. Για τον εξής λόγο. Στη Σκανδιναβία πάνω. Έχουν κάνει σύμφωνο μεταξύ επιθέσεως μη πόλεμο. Μη πόλεμο. Και δεν έχουν τα έξοδα που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Α, τα... 80% είναι τα τάγματα ασφαλείας. Στα όπλα. Ναι, ναι, και στο στρατό. Δηλαδή εσείς, περιμένετε, σας παρακαλώ κυρία. Εσείς βλέπετε δηλαδή ότι η κομπίνα παίζεται στα όπλα. Εκεί παίζει το μεγάλο εμπόριο δηλαδή. Ακριβώς. Στα τάγματα. Μη όμως γιατί βιάζομαι. Στο καλό να πάτε, στο καλό να πάτε. Σιγά σιγά μην πέσετε, σιγά σιγά. Καλημέρα σας κυρία μου. Ακούτε τι μας είπε η κυρία. Ότι όλη η σπατάλη γίνεται στα όπλα. Εσείς τι λέτε δηλαδή. Ναι. Και θα προτιμούσε λέει να είναι στη Σκανδιναβία. Γιατί. Εκεί είναι καλύτερα λέει. Εμείς είμαστε στα Χανιά εδώ πέρα. Έβαια. Και περνούμε ζωή και κότα. Έβαια. Για το βούι ακούσατε πράγμα. Ένα βούι. Όχι. Ένα βούι μπήκε να λέει σταλόνι. Τώρα ποιο βούι ήταν η κοινωνά που μπήκε να σταλόνι, δεν κατέμενε πράγμα. Όχι. Καλό μεσημέρι να είστε. Να είστε καλά. Πού πα. Πού, δεν πού. Έχει και ένα πρόβλημα να βοηθήσει τηλεόραση να λυθεί το πρόβλημα. Τι να πω, ρε φίλε, έχω πρόβλημα οικονομικό. Οικονομικό κακρύς. Ναι. Πόσα λεφτά σου χρειάζονται σε ένα δηλαδή, να δούμε εγώ, λέει, τι θα κάνουμε. 20.000 ευρώ. Εσύ θες 20.000. 20. Ναι. Ναι. Αλλά είμαι στον Τηρεσία και δεν μου δίνουν. Α, στον Τηρεσία να πάει στο διάλογο. Ναι. Μπορεί εμείς να βρούμε τη λύση να πούμε. Α, άμα γίνεται, πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, άκου να δεις. Θέλω, ναι. Έχουμε γράψει ένα κατάλογο να πούμε, μεγάλο κατάλογο. Ναι. Πολλές αιτήσεις μας έχουν κάνει. Άλλος θέλει 100.000 ευρώ, άλλος 150. Εγώ θέλω 20. Μόνο 20. Μόνο 20. Άρα εσύ θα μπει. Πάνω-πάνω. Ναι. Θα σε ικανοποιήσουμε δηλαδή πρωτύτερα από τους άλλους. Χανιώτης είσαι. Όχι. Από πού? Από την Πάτρα. Από την Πάτρα. Αλλά είμαι εδώ, κάνω λαϊκές εδώ πέρα. Α, λαϊκές. Ρούχα, παπούτσια. Ναι, μόνιμος δηλαδή. Και ενδιαφέρομαι, θέλω να πάρω 20.000 ευρώ για να πάρω εμπορεμένα. Α. Κατάλαβες. Λοιπόν, θα μας αφήσετε το τηλέφωνο σας ναι. Και εμείς θα επικοινωνήσουμε. Πολύ ωραία. Θα επικοινωνήσουμε. Ναι. Μετά, άμα κλείσει κάμερα, θα μας τα αφήσετε. Α, όχι εντάξει. Τώρα, μην το δουν πολύ. Καλό. Λοιπόν, χάρηκα που είδα. Γεια.